έτσι, μετά τη βάπτιση, το γάμο, τη χειροτονία, τη θεία λειτουργία, οι χριστιανοί τρώνε όλοι μαζί. Όση ώρα τελούνται οι ακολουθίες, κάποιοι έχουν το διακόνημα της Παρασκευής του φαγητού. Ψάρι με ρύζι ή φασόλια με κρέας μπορεί να είναι το γεύμα. Τρώνε πάνω σε τάβλες ή καθισμένοι πάνω στη γη. Μοιράζονται όλοι το ίδιο απλό φαγητό και μας θυμίζουν τις πρώτες χριστιανικές κοινότητες και τις αγάπες τα ευχαριστιακά τους δείπνα. Οι ακολουθίες τελούνται με ευλάβεια. Συμμετέχουν όλοι, μικροί μεγάλοι. Ψάλουν με προσοχή και γνωρίζουν απ' έξω ύμνους και προσευχές της Εκκλησίας. Προσέρχονται στο ναό ξυπόλυτοι, μυστικοί, βρώμικοι μερικές φορές. Αλλά τα πρόσωπά τους λάμπουν. Το χαμόγελό τους είναι γλυκό και η καρδιά τους φλέγεται από πίστη και αγάπη. Αγάπη Χριστού. Τον Αύγουστο του 2007, η Επισκοπή μας γνώρισε χαρά μεγάλη με τη χειροτονία του Διακόνου Πατέρα Στεφάνου εις Πρεσβύτερων. Οι υποψήφοι κληρικοί παρακολουθούν τριετές σεμινάριο στην Επισκοπή. Τον Ιούνιο του 2007 αποφύτησαν 8 φοιτητές, εκ των οποίων οι 4 έγιναν κληρικοί. Την καινούργια χρονιά το παρακολουθούν 10 φοιτητές. Κάθε τέλος του μηνός γίνονται τριήμερα σεμινάρια για τους ιερείς με σκοπό την επιμόρφωσή τους στο θεωρητικό και πρακτικό τομέα. Το σεμινάριο διδάσκει ο Επίσκοπος με τη βοήθεια επισκεπτών, κληρικών και θεολόγων από την Ελλάδα και αλλού. Στη Μαδαγασκάρη, αυτή τη στιγμή, διακονούν 20 ιερείς και 2 διάκονοι. Κάθε Αύγουστο πραγματοποιείται δίμηνο σεμινάριο για κατηχητές και κατηχήτριες από όλη τη Μαδαγασκάρη.
φέτος επιμόρφωσε 32 υποψηφίους από διαφορετικά χωριά. Μεταξύ αυτών ήταν και 10 γυναίκες. Φιλοξενήθηκαν στην Επισκοπή. Στην Αλασούρα βρίσκεται ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Επίσης, βρίσκεται το γυροκομείο και η κλινική. Στην Αλασούρα υπάρχει ξυλουργείο το οποίο κατασκευάζει θρανία, πάγκους και άλλες ξύλινες κατασκευές για τις ανάγκες της Επισκοπής. Τα πάντα εδώ γίνονται με τα χέρια. Στο ξυλουργείο μας όμως, με τη φροντίδα της Επισκοπής, υπάρχουν μηχανήματα που κάνουν το έργο ευκολότερο. Στη νότια Μαδαγασκάρη βρίσκεται η περιοχή του Λιάρ. Ο καθεδρικός ναός είναι αφιερωμένος στον Απόστολο Ανδρέα και κτίστηκε από τον μακαριστό κυρό Νεκτάριο. Δίπλα στο ναό υπάρχει γυμνάσιο και λύκειο. Δύο νέοι ναοί οικοδομούνται στα γύρω χωριά. Για να φτάσει κανείς στο Τουλιάρ, διανύει απόσταση 1000 χιλιομέτρων. Η διάρκεια της είναι περίπου 22 ώρες. Στην περιοχή Αντρέμπα βρίσκεται ο ναός της Αγίας Μαρίνας. Πολλοί ναοί χρειάζονται άμεση επισκευή. Οι κλιματικές συνθήκες επιδεινώνουν την κατάσταση. Δίπλα στο ναό υπάρχει σχολείο. Στην περιοχή Αντουτριμπατζάκα βρίσκεται ο ναός της Αγίας Ολυμπιάδας. Ένας καινούριος μεγάλος ναός του οποίου τα θυρανίξια έγιναν το φθινόπωρο του 2007. Ο Άγιος Αλέξανδρος είναι ναός ο οποίος στο πίσω μέρος έχει δεξαμενή. Η κατασκευή αυτή δίνει τη λύση στην έλλειψη του καθαρού πόσιμου νερού. Βρίσκεται στην περιοχή Αμπουντιβουάρα. Ο ιερός ναός Αγίου Γερασίμου βρίσκεται στην περιοχή Ατσαμπάκη. Δίπλα στο ναό υπάρχει σχολείο. Τα παιδιά μεταφέρουν με προθυμία και ταχύτητα τα θρανία από το ναό στο σχολείο. Ο ιερός ναός Γενεσίου της Θεοτόκου βρίσκεται στο χωριό Ανταμούτη. Οι Ορθόδοξοι ναοί είναι συνολικά 40.
βρίσκονται σε διάφορα χωριά μακριά από την πρωτεύουσα. Χάρη στην αγάπη και την προσφορά χριστιανών από όλον τον κόσμο.